σκεφτείτε, δεν θέλουμε να ανέβουμε απάνω. Για μέτρα προστασίας, για μέτρα προστασίας μας ενδιαφέρει για την υγεία όλων. Γι' αυτό είναι το κύριο ζήτημα σήμερα η υγεία, γι' αυτό ήρθαμε για εσάς. Θα σας δώσουμε το ψήφισμα που συνοπτικά λέει τα εξής σε ό,τι έχει να κάνει με εσάς. Άμεσα να επαναλειτουργήσει το νοσοκομείο του Θωράκη. Άμεσα, τώρα. Να γίνουν μαζικές προσλήψεις στα νοσοκομεία με μόνιμο εξειδικευμένο προσωπικό που να ανταποκριθεί στα ζητήματα της πανδημίας, να καλυφθούν όλα τα κενά στα κέντρα υγείας και στη στόμη, δηλαδή δεν θέλουμε να ανοίξει το θώρακας και να φύγουν οι γιατροί από τα κέντρα υγείας ή από τα άλλα νοσοκομεία, και σε όλους τους χώρους δουλειάς και στο ιδιωτικό δημόσιο τομέα, με ευθύνη της κυβέρνησης, να γίνονται πολύ τακτικά, καθημερινά θα λέγαμε, τεστ, ούτως ώστε να προλάβουμε καινούργιες εστίες στα γυροκομεία, στα κύπουν τους, τα παιδιά κτλ. Να προλάβουμε τυχόν καινούργιες εστίες μεταβόληση, μόλις διασποράς. Αυτά από την πλευρά μας, δεν ξέρω αν δήματα σε μικρή διασποράς. Θέλω να λογοδοσία για την κάλυψη της κυβέρνησης από πρίπτυο τα πεντάζα κρούσματα στον χώρο δουλειάς, εργαζόμενοι με την πλημένη στην πανδημία και την μεταχυποκίνηση. Η κυβέρνηση έχει τη μοναδική προσοχή του στραμμένη σε όλες επιτάσσουν οι μεγαλοεπιχειρηματίες και τα κέρδη τους. Αντί να πάρει μέτρο για την προστασία της ζωής και της υγείας των εργαζομένων, η κυβέρνηση προωθεί με σχέδια που τους έχουν δώσει σε Βαγασάκη Ρουσέ και οι επιχειρηματικοί όμιλοι. Νομοσχέδια που περιλαμβάνουν την δεκάωρη δουλειά, τη δουλειά από το πρωί ως το βράδυ με 200 ευρώ μισθό, τη μαύρη ανασφάλιστη και απλήρωτη εργασία, την κατάργηση της Κυριακής Αρχίας, την παράδοση της κοινωνικής ασφάλισης του επιχειρηματικού ομίλου, τους πληθυσμούς και τις κατασχέσεις των λαϊκών κατοικιών. Τα μέτρα αυτά έρχονται για να ενισχύσουν τους επιχειρηματικούς ομίλους σε συνθήκες καπιταλιστικής κρίσης. Είναι μέτρο που θα μείνουν και μετά την πανδημία, ώστε να παραμείνουν οι εργαζόμενοι το μόνιμο υποσχέδιο που θα τοποθετεί για πάντα τα κέρδη του καλέου. Ως Δημοτική Αρχή, εκφράζοντας τον πατραϊκό λαό, είμαστε δίπλα στα αιτήματα και στους αγώνες του εργατικού κέντρου, των εργαζομένων, των επαγγελματιών, των αυτοαπασχολούμενων, όλων αυτών που δημιουργούν τα πάντα στην κοινωνία μας και οι οποίοι αυτή τη στιγμή χτυπιούνται αλίπητα από ένα σύστημα το οποίο, πέρα από την εκμετάλλευση που γίνεται, τη στιγμή αυτή μένει και απροστάτευτο στα ζητήματα υγείας. Συμφωνούμε με όλα τα αιτήματα τα οποία εξέδεσε προηγουμένως ο πρόεδρος του εργατικού κέντρου και τα οποία αγωνιζόμενοι, γιατί δεν πρόκειται να μας χαρίσει κανείς τίποτα, εάν υλοποιηθούν θα βελτιωθεί η θέση του πατραϊκού λαού, θα είμαστε από καλύτερη θέση, θα προστατευτεί η υγεία. Άρα συνεχίζουμε τον αγώνα δίπλα στους εργαζόμενους, στους επαγγελματίες, στους αυτοαποσχολούμενους, στους αγρότες μας, στους μικρομεσαίους. Επιτέλους, και σε πόλου τα κοινά που είναι παρόν, γιατί μιλάμε για μια κινητοποίηση σημαδιακή που βρίσκεται το Εθνικό Σύστημα Υγείας σε μια πολύ κρίσιμη καμπή, σε μια κρίσιμη καμπή στην οποία τα νοσοκομεία έχουν φτάσει σε μια πληρότητα σχεδόν 100%, ένα σύστημα υγείας που ασμένει και ταυτόχρονα την ίδια στιγμή έχουν περαιτέρω μείωση του 2021 για τον προπολογισμό για την υγεία, για το Υπουργείο Υγείας κατά 570 εκατομμύρια ευρώ, με μια νομική αύξηση κατά 70 μόνο εκατομμύρια για τα δικά μας νοσοκομεία, προς όπως δεν φτάνει ούτε για τον προπολογισμό μόνο του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου του Ρίου, όπως καταλαβαίνετε. Την ίδια στιγμή λοιπόν, με τα 10% των κρουσμάτων που έχει η Αχαΐα, για να σας δώσουμε και μερικά στοιχεία σχέση με τα Βόρειας Ελλάδας τα περιστατικά, τα κρούσματα, έχουν πληρότητα συμμονώνας εντατικής θεραπείας 90% και 100% για τα δύο νοσοκομεία. Και μάλιστα με τις επεκτάσεις που έχουν γίνει σε βάρος των υπόλοιπων κλινικών.